Καλημέρα, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Μεγάλη ταλαιπωρία για δεκάδες οδηγούς στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Χερσονήσου, οι οποίοι έμειναν κολλημένοι για πολλή ώρα στο τιμόνι λόγω έργων που εκτελούνται στην περιοχή. Και ενώ αυτή η εικόνα επικρατεί στον ΒΟΑΚ, κινητοποίηση υπήρξε στον Κατσαμπά για την παράσυρση ηλικιωμένης από όχημα που έκανε όπισθεν. Ένας δημοσιογράφος με ήθος που είχε αφήσει τη δική του σφραγίδα έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Ο λόγος για τον Βασίλη Λυριτζή με καταγωγή από τις Πατέλες Ηρακλείου που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 59 ετών, βυθίζοντας τη θλίψη οικογένεια, φίλους και συναδέλφους. Ζήσε την εμπειρία της εκπαίδευσης μηχανικών για μία και μόνο ημέρα στην Πολυτεχνείου Πολυχανίων, όπου θα πραγματοποιηθεί η Ανοιχτή ημέρα γνωριμίας 2019. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πώς λειτουργεί το Πολυτεχνείο Κρήτης καθημερινά. Εσύ θα το χάσεις? Πληκτρολογήστε neakrete.gr από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.